Δεν τον είχα σήμερα από την αρχή να μου πει την καλημέρα του, αφού σας είπα ότι έπρεπε να λειτουργήσει στο χωριουδάκι του, μεγάλη γιορτή, και είναι το χωριουδάκι του έτσι αφιερωμένο στον Άγιο Χαράλαμπο. Ο Πάτερ Χρήστος είναι μαζί μας, καλώς τον! Καλημέρα και σήμερα. Καλημέρα και ας πέρασαν 2-3 ώρες από τότε. Καλημέρα, καλημέρα. Να είμαστε καλά όλοι. Χρόνια πολλά σε όσους και σε όσες γιορτάζουν σήμερα. Το είπα από την αρχή της εκπομπής, Πάτερ μου, το ανέφερα ότι θα καθυστερήσετε λίγο λόγω της λειτουργίας, γιατί το χωριουδάκι εκεί είναι η εκκλησία του Αγίου Χαραλάμπους, εκεί που είστε. Είμαι σε δύο πανέμορφα χωριουδάκια πάνω στο Χορτιάτι, από την πίσω πλευρά της Θεσσαλονίκης, και είναι στο όνομα του Αγίου Χαραλάμπους το χωριό, και γιορτάζει σήμερα και πανηγυρίζει με τα μέτρα όλα που έπρεπε να λάβουμε. Δεν ήρθε κόσμος από μακριά, μόνο οι κάτοικοι του χωριού, οι οποίοι είναι καμιά δεκαριά. Ναι. Καμιά δεκαριά είναι, ναι. Χαρήκαμε, απολαύσαμε, το χορτάσαμε και ήρθα τρέχοντας μετά, γιατί δεν μπορώ να αφήσω την Κύπρο χωρίς καλημέρα την Τετάρτη. Σας ευχαριστούμε, ναι, το ξέρω. Γιατί μιλήσαμε χθες το βράδυ με τον Παπαχρήστο και μου λέει, ελπίδα μου, τελειώνω 10 περίπου και σας παίρνω τηλέφωνο να δούμε τι σύνδεση θα βγούμε. Αν καταφέρουμε διαδικτυακή, αν δεν καταφέρουμε, θα βγούμε τηλεφωνική. Οπωσδήποτε όμως θέλω να πω καλημέρα στην Κύπρο μου. Αυτό μου είπε. Να είμαστε καλά όλοι οι μέρες, πεπατάνε οι μέρες. Τελειώνει ο χειμώνας, έρχεται κοντά η άνοιξη, σήμερα εδώ πάλι άνοιξη είναι έξω, ο καιρός είναι υπέροχος, και σιγά σιγά θα τελειώσει και ο κορονοϊός. Θα πάει, θα ακούσουμε το φτούξ ελευθερία. Και άμα ακούσουμε το φτούξ ελευθερία, θα κρατάει. Γίνει χαμός μετά. Ναι. Αλλά μέχρι τότε όμως προσέχουμε. Προσοχή πολύ και προσεύχουλα πολύ. Ακριβώς αυτό. Πάτερ μου, ξέρεις, σκεφτόμουν αυτές τις μέρες και ήθελα έτσι να το συζητήσουμε λίγο και όσο μας παίρνει ο χρόνος. Είχα ένα περιστατικό έτσι που θύμωσα. Θύμωσα πολύ. Και μετά στεναχωρέθηκα που επέτρεψα το εαυτό μου να θυμώσει. Ο θυμός λοιπόν είναι ένα από τα πολύ αρνητικά συναισθήματα που έτσι βιώνει ο άνθρωπος. Πώς μπορούμε να το περιορίσουμε αυτό? Κοίταξε, μέσα μας ή χτίζουμε τον εαυτό μας με ομορφιές, και τον χτίζουμε με ομορφιές αν φιλοσοφούμε σωστά, αν σκεφτόμαστε σωστά, αν δεν χρειάζεται κάθε φορά να διεκδικούμε τα δίκια μας σε κάθε κουβέντα, σε κάθε λέξη, σε κάθε σκέψη, σε κάθε επαφή με τους άλλους ανθρώπους. Δεν πειράζει. Δίκαια έχουμε όλοι οι άνθρωποι. Και λέω καμιά φορά ότι το δίκαιο μας, αν το πάρουμε σκληρά, με κακίες από τους άλλους, τότε αν το βράσουμε, λέει, έχει πικρή γεύση. Αν το δίκαιο όμως το πάρουμε και το μοιραστούμε με τους άλλους, έχει γλυκιά γεύση. Γι' αυτό λοιπόν να μην καθόμαστε και συνεχώς για το κάθε τι να θυμώνουμε, για το κάθε τι να τσατιζόμαστε, για το κάθε τι. Ο άνθρωπος έχει πολλές ομορφιές μέσα του. Να διώχνουμε λοιπόν τις κακίες, να διώχνουμε τα άγχη, να διώχνουμε το δικαίωμά μας. Δεν χρειάζεται. Ο άνθρωπος, λέει, παρατείνει το δικαίωμά του στον άλλον να του το χαρίσει αυτός. Έτσι αυξάνει και ομορφαίνει η ζωή. Του λέμε, όχι ρε φίλε, πάρ' το δίκαιο μου, αλλά βρες τον τρόπο να μου το χαρίσεις εσύ. Και αυτή είναι η ομορφιά. Στο χριστιανισμό, στη πίστη μας, στην πνευματικότητά μας, δεν χρειάζεται να λέμε συνέχεια, εγώ το έχω το δίκαιο, εγώ θα το πάρω, εγώ θα το κάνω, μου ανήκουν όλα. Τι μας ανήκει, μωρέ, τίποτα τελικά δεν μας ανήκει. Μας ανήκει ο ήλιος, για όλους είναι. Μας ανήκει η βροχή, για όλους είναι. Μας ανήκει το αεράκι, η δροσούλα, η φύση, τα λουλούδια, τα αρώματα. Όλα είναι για όλους. Όλα φτιάχτηκαν για όλους. Δεν φτιάχτηκαν για τον έναν εμάς, έστω κι αν
μπορούμε εμείς να έχουμε λίγα λεφτά παραπάνω. Και η χαρά και η ευτυχία αυξάνεται όταν τη μοιραζόμαστε. Και η λύπη, λέει, μειώνεται πάλι όταν τη μοιραζόμαστε. Ναι, όντως. Έτσι, τώρα, εγώ πάντως δεν πιστεύω ότι η ελπίδα μπορεί να θυμώσει. Ξέρετε, πάτερ μου, ένιωσα απλά μία μικρή αδικία και ένιωσα ένα θυμό. Όχι γιατί έκανα κάτι μετά, δεν έκανα κάτι, δεν εκδήλωσα, ας πούμε, το θυμό, αλλά το ένιωσα και δεν μου άρεσε που το ένιωσα. Πάντως αυτό. Η γιαγιά μου με τη Σοφία εκείνης της εποχής έλεγε μια υπέροχη κουβέντα, παιδάκι, να μην αφήνεις τίποτα να σε τρώει από μέσα. Διότι όταν τρώει από μέσα γίνεται χτυκιό. Και όταν το είπα αυτό σε κάποιον γιατρό της εποχής μας, η γιαγιά μου είχε γεννηθεί το 1898. Ναι. Έφτασε 90 τόσο χρονών. Και όταν το είπα σε έναν γιατρό αυτόν τον χαρακτηρισμό, λέει, πιο ωραίος χαρακτηρισμός για τον καρκίνο δεν υπάρχει. Μας τρώει, μας βασανίζει. Ναι, και γίνεται χτυκιό, γίνεται καρκίνος. Γίνεται άλλες αρρώστιες. Γι' αυτό λοιπόν μην νοιαζόμαστε. Μην σκοτεινιάζουμε. Μην μαυρίζουμε. Ας παραδίδουμε και κάποιους. Τι ωραία λέει ένα τραγούδι, ρε εσύ, η Ελπίδα. Κι ο Καζαντζίδης πρέπει να το... Ας το Θεό για να τους κρίνει. Ας αφήνουμε τους ανθρώπους να τους κρίνει ο Θεός. Όχι εμείς. Διότι αυτός ξέρει να τους κρίνει. Εμείς αγάπη να σκορπάμε. Εμείς συγχώρεση να σκορπάμε. Και τότε απολαμβάνουμε και εμείς περισσότερα. Δεν είναι ότι τα απολαμβάνουν οι άλλοι. Αυτό ακριβώς. Είμαστε καλύτερα. Εμείς χαιρόμαστε. Να τρως, έλεγε η γιαγιά μου το φαΐ και να μην σε τρώει. Να τρως το φαΐ και να είσαι χαρούμενο. Να τρως το φαΐ και να είσαι ευτυχισμένο. Να τρως το φαΐ και να χαίρεσαι. Να τρως το φαΐ και να είναι γλυκό. Να τρως το φαΐ και να πάει στον τόπο ήρεμα, ωραία, όμορφα. Και έτσι όμορφαίνει και η μέρα μου. Μα πόσο χαίρομαι. Και εγώ, Μαντρό, πάτερ μου, χαίρομαι πάρα πολύ. Μεγάλη χαρά μου. Εσύ, καρδούλα μου, όσο σε έχω γνωρίσει, μόνο χαρά έχει. Γι' αυτό εμείς οι δυο ταιριάσαμε. Οι χαζοί ταιριάσαν. Ναι, γι' αυτό και είπαμε και μεταξύ μας ότι, πατέρ, το ξέρεις ότι θα με παντρέψεις εσύ. Ναι, το περιμένω, ναι, και θα αυτό κάνουμε και το κλείσαμε. Θα κάνουμε και χορό και γλέντια, ξέρεις, χορεύω κιόλας, χορεύω. Αλήθεια. Και πολύ. Αλήθεια. Ναι, μαζί αρέσει. Και εμένα. Και εμένα πάρα πολύ. Μαζί θα χορέψουμε. Καρδέλα μου, φρικά. Σας, ξέρετε πόση αγάπη σας έχει η Κύπρος. Να πω ότι ενώ είμαστε στην τρίτη, τέταρτη εβδομάδα έτσι που βγαίνουμε τηλεοπτικά κάθε Τετάρτη, εξακολουθούμε κάθε φορά να παίρνουμε και μηνύματα. Και θα συνεχίσουμε να βγαίνουμε. Βεβαίως θα συνεχίσουμε. Και μάλιστα την άλλη Τετάρτη θα βγούμε κατευθείαν καλημέρα από την αρχή. 9.30 ώρα. Να πούμε μαζί καλημέρα. Παίρνουμε τηλέφωνα και μηνύματα για εσάς. Και ξέρω ότι σας παίρνουν πάρα πολύ από Κύπρο, γιατί δίνουμε κι εμείς πάρα πολύ το τηλέφωνό σας. Τώρα ενώ έχω από όλη την Ελλάδα, γιατί μ' αρέσει, είναι ένα διακόνημα χαράς και γέλιο που το κάνω σε όλο τον κόσμο και με τα βιντεάκια μου αυτά, τα χαζούλικα, αλλά και με τα τηλέφωνα το απολαμβάνω. Πολλές φορές χαιρόμαστε, κάποιες φορές πονάμε μαζί με τον κόσμο, υπάρχουν προβλήματα, αυξήθηκαν ίσως αυτόν τον καιρό, αλλά θέλει χαρά, θέλει όρεξη, θέλει κέφι, θέλει τρέλα, θέλει λίγο Θεό μέσα, να τον βάζουμε και το Θεούλη. Θέλει και ελπίδα πρωί-πρωί. Έτσι! Τότε έτσι! Όλα είναι εύκολα. Όλα γίνονται εύκολα. Εύκολα. Ευκολάκια είναι μετά. Ναι, ακριβώς αυτό. Τα δύσκολα. Τα δύσκολα τα περνάμε. Τα δύσκολα στη ζωή βεβαίως υπάρχουν, είναι άλλα. Αυτά της καθημερινότητας τα περνάμε. Τα δύσκολα, καρδούλα μου, είναι τέτοια που πρέπει να μάθουμε και το μάθημα. Όποιος μαθαίνει και το μάθημα από τα δύσκολα, αυτός είναι διπλά τυχερός. Mm-hmm.
Ακριβώς. Πάτερ Χρήστο, σας αγαπάμε. Να σου πω ένα μικρό παράδειγμα γι' αυτό. Έβλεπα χτες, εκεί που βγαίνει η μαστίχα της Χίου, ναι, πρέπει να γίνει σχισμή στο δέντρο. Με το μαχαίρι να γίνει σχισμή. Και από εκεί τρέχει η μαστίχα. Και έλεγε από κάτω παρατήρηση, τι ωραία τακτική παρατήρηση. Όσο πιο βαθιά είναι η σχισμή, τόσο πιο όμορφα θα βγει και πιο πολύ θα βγει η μαστίχα. Έτσι λοιπόν, όσο πιο βαθιά πονέσουμε, τόσο πιο πολύ θα βγει η χαρά μετά και η ευτυχία, αν ξέρουμε να τα παλεύουμε όμορφα. Όμορφα να τα παλεύουμε και δύσκολα τα δύσκολα θα φύγουν. Ακριβώς, ακριβώς. Σας αγαπάμε, Πάτερ μου. Σας αγαπάμε, Παπα Χρήστο. Σας ευχαριστώ. Αγαπώ σε Κύπρος και φιλώ σε Κύπρος. Και εμείς, αγαπούμε σας. Αγαπούμε σας πολλά. Το πολλά, ναι. Το πολλά, το κυπριακό. Σας ευχαριστώ. Την επόμενη Τετάρτη εννοείται ξεκινάμε μαζί σας. Ευχαριστώ πάλι γιατί εδώ, ξέρω πάλι ότι... Πάλι εδώ. Μέχρι να μας ανοίξουν και θα έρθω στο στούντιο. Όποτε θες. Δικό σας είναι το στούντιο. Δικό σας. Θα μας ανοίξουν. Θα μας ανοίξουν και θα ανταμώσουμε. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια, Πάτερ μου. Καλή συνέχεια. Αχ, πώς είναι αυτή η θετική ενέργεια αυτού του Παπα Χρήστου, πόσο τον αγαπώ και ξέρω ότι και εσείς πολύ τον αγαπάτε. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.